Λοιπόν, να σας πω, κύριε Σαχίνη, καταρχάς ότι νομίζω ότι οι Έλληνες ξέρουν τι σημαίνει πρόσφυγες και ξέρουν ακόμα καλύτερα τι σημαίνει μετανάστες. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουμε ξεχάσει πράγματα που ζήσαμε χθες. Με τίποτα. Μην παίρνετε όρκο γι' αυτό, μην παίρνετε όρκο. Όχι, παίρνω. Απλώς η αλήθεια είναι ότι η απόλυτη σύγχυση των τελευταίων ετών μας έχει οδηγήσει σε απόλυτη σύγχυση και σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, αν είσαι ψηφοφόρος της κυβέρνησης, οφείλεις να υποστηρίξεις ακόμα και πράγματα παράλογα που λέει ένας εκπρόσωπος κυβέρνησης ή ένας υπουργός. Αν είσαι οπαδός αντιπολίτευσης, ακριβώς το αντίθετο. Και έχουμε πέσει σε αυτή την προμαχτική, έτσι, αν θέλετε, έλλειψη διαλόγου, κατανόησης και ψυχραιμίας. Όχι άδικα. Όχι άδικα, λέτε. Όχι άδικα. Απλά να σας πω ότι αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή με το τελευταίο ναυάγιο θυμίζουν πάρα πολύ έντονα, γιατί η ιστορία δυστυχώς επαναλαμβάνεται, αυτά που συνέβησαν με το προηγούμενο μεγάλο ναυάγιο τον Οκτώβριο του 2013 και πάλι έξω από τη Λαμπεντούζα. Τότε η Ιταλία αποφάσισε να αναλάβει την πρωτοβουλία και να στήσει μια ναυτική επιχείρηση, τη Mare Nostrum, η οποία για περισσότερο από ένα χρόνο έσωσε κυριολεκτικά 140.000 ψυχές ανθρώπους που προσπαθούσαν να διαφύγουν από τον κίνδυνο ή να αλλάξουν τους όρους της ζωής τους, γιατί περισσότεροι άνθρωποι σήμερα στην Αφρική ζουν με έναν μηνιαίο μισθό του ενός δολαρίου. Όσο αυτό το θεωρούμε φυσιολογικό, δεν είμαστε άνθρωποι. Τελεία. Αυτή η επιχείρηση ολοκληρώθηκε διότι η Ιταλία δεν μπορούσε να τη συνεχίσει μόνη της με μια μικρή χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο του 2014. Άρα ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία ότι μόλις αλλάξουν οι θάλασσες οι καιροί θα αρχίσει το επόμενο κύμα λαθρεμπορίου ουσιαστικά, γιατί μιλάμε για την πιο επικερδή επιχείρηση μετά τα ναρκωτικά και το τράφικινγκ. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα οργανωμένο έγκλημα που είναι το λαθρεμπόριο, που είναι όλοι αυτοί που κάνουν τη δουλειά και μεταφέρουν ανθρώπους στη Μεσόγειο και αλλού αυτή την περίοδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι αντικαθιστά την επιχείρηση το Νοέμβριο του 2014 με την Τρίτον της Frontex, η οποία στόχο είχε να στηρίξει αυτό το θέμα, χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς μέσα, χωρίς δυνατότητες. Φτάσαμε στον Απρίλιο του 2015 και έχουμε αυτά τα νούμερα τα οποία τρομάζουν. 1.500 άνθρωποι έχουν πνιγεί από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει σοβαρά να αντιμετωπίσει τρία ζητήματα. Το πρώτο είναι να στελεχώσει επιτέλους αυτή τη Frontex Τρίτων, διότι δεν γίνεται μόνο με δηλώσεις και ρητορίες. Και γι' αυτό έχει συγκληθεί ανάμεσα στα άλλα και πρόκειται να γίνει ένα έκτακτο Συμβούλιο Μετανάστευσης. Δεύτερον, να ενισχύσει ακόμα παραπάνω τις προσπάθειες παροχής βοήθειας στις χώρες προέλευσης των ανθρώπων. Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχει μια ακραία φτώχεια και υπάρχει και μια άνοδος ακραίων Ισλαμιστών στις περισσότερες περιοχές από όπου έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δηλαδή μην ξεχνάμε εφιαλτικά αυτά που συμβαίνουν στην Κένια πριν από λίγες εβδομάδες. 147 φοιτητές. Όπου τι προλάβατε τώρα να σας πω ένα μήνυμα που είχα το πρωί. Καλά λέει, λέτε για τη διάλυση της Συρίας που είναι γεγονός. Λέτε για τη διάλυση της Λιβύης που είναι γεγονός. Αλλά εκείνοι και οι Κενιάτες τι δουλειά έχουν που έρχονται, λέει, καλύπτονται. Καλά κάνετε τώρα και υπενθυμίζετε κάτι που ξεχνάνε όλοι, το σφαγείο μέσα στο πανεπιστήμιο. Μια χαρά κάνει. Προσέξτε στην Καρίσα, δηλαδή ένα πράγμα το οποίο είναι πρωτοφανές. 147 φοιτητές, χριστιανοί, δηλαδή ζήτησαν από όλους τους μουσουλμάνους να βγουν έξω, κράτησαν μόνο τους χριστιανούς και τους έσφαξαν. Την επόμενη μέρα η κυβέρνηση της Κένια δήλωσε, αυτό το έκαναν τις Αλ-Σαμπάμπ, Σομαλί, Ισλαμιστές, εξτρεμιστές. Την επόμενη μέρα η κυβέρνηση της Κένια ζήτησε να κλείσουν τα Ηνωμένα Έθνη και να πάνε όπου θέλουν 600.000 Σομαλούς πρόσφυγες που ήταν σε ένα καταβλισμό έξω από τα περίχωρα της πόλης της Γκαρίσα, δηλαδή θεωρώντας ότι στον καταβλισμό κρύβονται στελέχη της Αλ-Σαμπάμπ.
Αυτοί θα πρέπει να φύγουν τους επόμενους τρεις μήνες. Πού θα πάνε, πιστεύετε? Πού θα τους πάνε τα Ηνωμένα Έθνη? Ποιος θα αναλάβει τη μετεγκατάσταση? Μιλάμε για μισό εκατομμύριο ανθρώπους. Λοιπόν, δεν βάζω τη Συρία μέσα, δεν βάζω το Ιράκ που το βάλατε εσείς, Λιβύη, Μάλι, Ιεμένη και όλα αυτά. Άρα λοιπόν χρειάζεται μία αντιμετώπιση και ανάπτυξη στις περιοχές αυτές, γιατί το Χαλιφάτο αυτό που κάνει στις περιοχές εκεί είναι με πολύ απλά μέτρα να δίνει στους ανθρώπους ψωμί. Ψωμί δεν τρώνε εκεί, αλλά ένα κάτι που μοιάζει με... το άζυμο, εκεί. Αυτό το άζυμο, ναι, ναι. Αυτό, συν νερό, συν ρεύμα. Με αυτόν τον τρόπο είναι τρία βασικά άγαθα. Με αυτόν τον τρόπο έχει πετύχει την υποστήριξη του λαού. Γιατί βέβαια κανένας δεν ενδιαφέρεται για τον εξτρεμιστικό μουσουλμανικό τους λόγο, ούτε τον θέλει. Διότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με το Κοράνι, ούτε με τίποτα από αυτά που συζητάμε. Αλλά τους έχει δώσει καθημερινά αγαθά. Απαραίτητα για την επιβίωσή τους. Όσο λοιπόν εμείς δεν κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, ως ανεπτυγμένος κόσμος, ως Ηνωμένα Έθνη, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο σε αυτές τις χώρες ο κόσμος θα στηρίζει αυτούς που του παρέχουν τα βασικά, ακόμα και αν είναι εξτρεμιστές. Δεν μου λέτε, κυρία Μαρούδα, από την εμπειρία που έχετε από την Αφρική, Μέση Αιγύπτου, από Ανατολή, Νοτιοανατολική Ασία, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, το πιο θωρακισμένο κράτος, εκτός αν μου πείτε ότι θα στήσουμε τις κανιονιοφόρους και τα F-16 να τους βομβαρδίζουν, είναι δυνατόν να ανακόψει αυτά τα κύματα με αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή? Δεν υπάρχει καλή περίπτωση. Ο κόσμος εκεί είναι κατά βάση νεανικός, δηλαδή η μεγάλη πλειοψηφία είναι νέοι άνθρωποι μέχρι 25 χρονών, η τεράστια πλειοψηφία, πράγμα που σημαίνει ότι είναι μια ενέργεια, δεν βρίσκουν δουλειά, δεν έχουν δυνατότητα εργασίας εκεί, εάν εργαστούν ζουν με ένα δολάριο το μήνα, το επαναλαμβάνω, ένα δολάριο το μήνα, σκεφτείτε το. Η Νιγηρία είναι πιο ακριβή από την Αθήνα στις περισσότερες περιοχές. Λοιπόν, όσο αυτό το θεωρούμε υπόλοιπη φυσιολογικό, τόσο θα έρχονται κύματα ανθρώπων που θα ζητούν ένα καλύτερο αύριο για τα επόμενα χρόνια. Αυτό δεν το σταματάς με τίποτα. Είναι δεδομένο ότι θα συνεχιστεί. Τώρα, στην Ιταλία η επιχείρηση Mare Nostrum διάσωσης και έρευνας σταμάτησε, γιατί πάρα πολλοί είπαν ότι όσο την έχουμε, τόσο θα προσκαλούμε νέους, ναι, ανθρώπους. Δηλαδή, τι μου θυμίζει, ωραία, αυτό. Ναι, ναι. Αντιλαμβάνεστε φυσικά ότι αυτό δεν ισχύει. Απ' την άλλη όμως είναι η αλήθεια ότι δεν είναι το μόνο μέτρο που χρειάζεται. Το ένα είναι να χτυπήσεις το λαθρεμπόριο. Ουσιαστικά αυτό κάνεις εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει, να κόψει το εμπόριο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, δίνοντας δυνατότητες στους ανθρώπους να μείνουν στις χώρες αυτές, αλλά να έχουν ένα αύριο, είτε να γίνει συντεταγμένα η όποια μεταφορά. Τι σημαίνει αυτό? Ναι, ναι. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει κατά καιρούς ότι θα ανοίξει γραφεία ασύλου, αιτήσεων κτλ. Στις χώρες αυτές. Δηλαδή, γιατί πρέπει να έρχεται στην Ελλάδα έχοντας δώσει ο καθένας 10.000 δολάρια για να ζητήσει άσυλο και μετά να μην θέλει να ζητήσει στην Ελλάδα και να πρέπει να φύγει η Ιταλία και μετά να τον επιστρέφουν? Αν αυτό το αντιμετωπίσεις ανοίγοντας σχετικά γραφεία στις περιοχές από όπου σίγουρα βρίσκονται και περνάνε, με αυτόν τον τρόπο τα screening, δηλαδή το ποιος είναι πρόσφυγας και δικαιούται προστασίας, πού θέλει να πάει, γιατί θέλει να πάει εκεί, ποιον έχει εκεί, αν έχει πράγματι συγγενείς, το αντιμετωπίζεις πριν έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το θεωρώ απολύτως λογικό. Και έτσι δεν δίνεις τροφή σε αυτούς οι οποίοι θα προσπαθήσουν να τους εκμεταλλευτούν. Θα γίνει λοιπόν με ένα συντεταγμένο τρόπο ή περισσότερο συντεταγμένο τρόπο αυτό. Αυτό είναι το ένα. Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, η περίφημη αλληλεγγύη. Τελευταία φορά που υπήρξε αλληλεγγύη και μοίρασμα ευθυνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα προσφύγων και δικαιούχων προστασίας ήταν στο Κόσοβο. Μετά το Κόσοβο μοιράστηκαν το πού θα πάει ποιος. Όμως
Υπήρχε και μια ρήτρα που έλεγε ότι μόλις ομαλοποιηθεί η κατάσταση στο Κόσοβο θα γυρίσουν πίσω. Δεν γύρισε κανένας πίσω. Μείνανε στην Γερμανία, στην Γαλλία και αλλού. Ολλανδία. Οπότε δεν το ξαναλειτουργήσαν αυτό το μέτρο. Το μέτρο αυτό επιπλέον λέει ότι αν οι περισσότεροι από αυτούς θέλουν να πάνε, προσέξτε γιατί έχει και μια ενδιαφέρουσα γίδα, αν οι περισσότεροι θέλουν να πάνε στη Γερμανία, ναι, θα βρει, γιατί οι περισσότεροι θέλουν να πάνε στη Γερμανία ή την Ιταλία, δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα ή τη Γαλλία ή την Ολλανδία ή τη Σουηδία. Εάν εφαρμόσουμε ένα burden sharing περίεργο, μπορεί μια σήμερα να μας πούν ότι όχι, θα κρατήσετε και παραπάνω ανθρώπους από αυτούς που κρατάτε αυτή τη στιγμή, δηλαδή το 1%. Εμείς κρατάμε το 1%. Θεωρητικά, τώρα τους κρατάμε όλους. Δεν έχουμε ούτε στοιχεία γι' αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν κρατάμε τους δικαιούχους προστασίας. Ναι, ναι. Όσους είναι εγκλωβισμένοι, ναι, και πρέπει να τους επιστρέψουμε. Υπάρχει ένα δομικό θέμα της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φοβερό. Δηλαδή είναι φοβερό. Είναι παράλογο. Γι' αυτό λέω ότι αυτά τα γραφεία και το γεγονός ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ήταν στο Μαρόκο, κάνουν πάρα πολλές προσπάθειες οι δύο όχθες της Μεσογείου να συνεννοηθούν σοβαρά. Πείτε μου, κυρία Μαρούδα, από την εμπειρία που έχετε, οι πιο ανεπτυγμένοι από εμάς έχουν αντίληψη? Δηλαδή, μου είναι και λιγάκι υποκριτικό να ακούω τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Σούλτς, σήμερα το πρωί να δηλώνει εκπληκτός από το φαινόμενο. Είναι λίγο υποκριτικό για μένα, δεν ξέρω. Δεν έχουν γνώση τι, δεν έχουν αντίληψη. Εγώ πληροφορούμαι ότι ακόμη και στη Γερμανία οι προσωρινοί σταθμοί έχουν υπερχειλήσει. Είναι δυνατόν να μην έχουν εικόνα τι γίνεται? Όχι βέβαια. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην έχουν εικόνα. Από την άλλη θέλουν να υποβαθμίζουν μονίμως θέματα τέτοια, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν συνδεθεί και με τα ζητήματα ασφάλειας. Δηλαδή ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι επίτροπος μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων. Ξέρετε τι σημαίνει εσωτερικές υποθέσεις στην αργό της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Για πείτε το. Δημοκρατία. Θεωρούν λοιπόν ότι αν υπάρξει πολύ μεγάλη συζήτηση για το θέμα αυτό, θα έρθουμε αντιμέτωποι με άλλα προβλήματα, δηλαδή τα θέματα ασφάλειας, τρομοκρατία, αυτοί που έρχονται, τι ακριβώς θέλουν να κάνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, τι στοιχεία έχουμε για να προστατευτεί η Ευρώπη, από τι αλήθεια. Δηλαδή δεν γίνεται από τη μία πλευρά, επειδή λέτε για υποκρισία, η Γαλλία να οργανώνει μονομερό στρατιωτική επέμβαση στο Μάλι και μετά να αναρωτιέται για το Σαρλί Εμπντό. Δεν γίνεται, είναι παράλογο αυτό το πράγμα. Δεν λέω ότι δικαιολογείται η επίθεση. Όχι. Εξηγείται τα αίτια όμως. Βλέπεις ότι όταν η Μαρίν Λεπέν στρέφει όλους τους Γάλλους χριστιανούς εναντίον όλων των μουσουλμάνων Γάλλων, αυτά τα φαινόμενα και η Χρυσή Αυγή και όλα αυτά που λέγατε πριν θα έρθουν να χτυπήσουν την πόρτα της Ευρώπης. Δεν θα φταίνε οι πρόσφυγες, οι μετανάστες που έρχονται εδώ για αυτά. Φταίμε εμείς οι ίδιοι και ο τρόπος που θα διαχειριζόμαστε. Αν εμείς οι ίδιοι πιστούμε εδώ στην Ελλάδα ότι τα προβλήματά μας αυτή τη στιγμή, ο τουρισμός που δεν πάει καλά, οφείλονται στα κύματα των μεταναστών ή των δικαιούχων προστασίας, προκαλούμε αυριανές επιθέσεις. Πώς να σας πω, επιθέσεις μίσους, επιθέσεις τρομοκρατίας, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Δεν μου λέτε, κυρία Μαρούδα, υπάρχει μια διακριτή αυτή την περίοδο χρονικά μεταξύ μεταναστών με το ένα δολάριο που μας είπατε και κυμάτων προσφύγων? Το θεωρείτε ότι είναι λογικοφανές αυτό που αναπτύσσεται ως άποψη, ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, ρε παιδί μου, τον τελευταίο μήνα, η κατάρρευση στη Συρία και το τι γίνεται στη Λιβύη, φαίνεται ότι το δικαιολογείται, έχει εξήγηση? Ναι, βέβαια. Δεν είναι μόνο η κατάρρευση στη Συρία, είναι όλο αυτό το παζλ χριστιανό. Οι χριστιανοί αυτή τη στιγμή βρίσκονται υποδιωγμό σε πολλά μέρη του κόσμου. Δηλαδή, το Πακιστάν είναι τα επίχειρα της πολιτικής σε χριστιανούς να φεύγουν από τη χώρα εδώ και 3 εβδομάδες. Έχει κάνει λίστες για το ποιος επιτρέπεται και ποιος δεν επιτρέπεται να βγει από τη χώρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το θέμα του διωγμού είναι πολύ σοβαρό αυτή τη στιγμή. Και έχουν οι δικοί μας πολιτικοί στην Ευρώπη να επιλέξουν. Θα συνεργαστώ με ανθρώπους όπως είναι ο Μόρση στην Αίγυπτο
Γιατί είναι ο μόνος που θεωρώ ότι μπορεί να προστατεύσει τους χριστιανούς εκεί, αλλά είναι και λίγο δικτάτορας. Ή θα τον αποκλείσω. Το Σίσι λέτε. Το Σίσι. Μόρση. Ναι, βέβαια. Αλλάξα, έχουμε χάσει. Ξέρετε, οι χειρουργικές παρεμβάσεις των πεφωτισμένων ανακατεύουν πρώτα την τράπουλα και μετά πνίγεται μόνοι σας. Ακούστε εδώ. Λέει ένας ακροατής, την καλημέρα μου σε εσάς, λέει η κυρία Μαρούδα. Στις συζητήσεις μου υπερασπιζόμενους στους ανθρώπους που μέσα από τα διέξοδα των χωρών τους, τραγικά πολλές φορές, έρχονται στη χώρα μας, δεν μπορώ να απαντήσω στο συγκεκριμένο ερώτημα. Πώς, αφού υπάρχουν μισθοί 5 δολαρίων το μήνα, 1 δολάριου, μαζεύουν 4,5-10.000 δολάρια και πληρώνουν τους μεταφορείς. Ναι, αυτά είναι τα δράματα, ότι στην πραγματικότητα πουλάνε ό,τι έχουν και δεν έχουν. Και το κορμί τους. Τα πάντα. Και το κορμί των παιδιών τους. Και το μέλλον τους. Δηλαδή ουσιαστικά λένε ότι θα δουλέψουν στα κυκλώματα τράφικινγκ για τα επόμενα 2 και 3 χρόνια για να συμπληρώσουν τα απαραίτητα ποσά, γιατί είναι σε 3 δόσεις. Είναι ένα για να φτάσουν. Πρέπει να φτάσουν Ιταλία οι περισσότεροι. Δηλαδή οι περισσότεροι τους λένε ότι θα πάνε Ιταλία, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο μετά από εκεί να περάσουν στις χώρες που πραγματικά θέλουν. Εάν φτάσουν στην Ελλάδα, θα χρειαστεί να δουλέψουν εδώ μέσα στα κυκλώματα αυτά τράφικινγκ φούρνων και όλα αυτά που μαθαίνουμε. Και μετά από 2 και 3 χρόνια να καταφέρουν να συγκεντρώσουν χρήματα για να περάσουν στο επόμενο βήμα. Ουσιαστικά δηλαδή είναι όλοι εγκλεισμένοι μέσα σε αυτό. Και γι' αυτό λέω ότι αν αυτό το πράγμα μπορέσει να γίνει συντεταγμένα, δεν θα αντιμετωπίσει το σύνολο του προβλήματος, αλλά τουλάχιστον θα ξέρουμε ποιοι δικαιούνται προστασίας και πώς αντιμετωπίζονται και ποιοι υπόλοιποι αναζητούν εργασία και αν και κατά πόσο μπορούν να την έχουν. Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύουν κανόνες οι οποίοι λένε το εξής. Εάν μεν δικαιούσε προστασίας, γιατί αν σε γυρίσω στη χώρα σου μπορεί να σε σκοτώσουν ή να σε βασανίσουν ή να σε φυλακίσουν, εγώ παραβιάζω τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα αν σε στείλω πίσω. Άρα λοιπόν δεν μπορώ, άρα ανέχομαι την παρουσία σου, είναι αυτό το περίφημο χαρτί ανοχής. Δεν σε απελάβνω έως ότου είτε ζητήσεις άσυλο και αποδείξεις ότι έχεις κίνδυνο διωγμού στη χώρα σου, είτε πάρεις ένα προσωρινό καθεστώς όσο η κατάσταση στη χώρα σου είναι έκριθμη. 3 μήνες, 6 μήνες, 9 μήνες. Αν δεν καταφέρεις να το αποδείξεις αυτό, πρέπει να ταυτίσω. Η απέλαση λοιπόν γίνεται αν δεν μπορέσεις να αποδείξεις ότι κινδυνεύεις στη χώρα σου ή δεν υπάρχουν δομές προσωρινής, αν θέλετε, ανοχής. Όλα αυτά λοιπόν είναι που πρέπει να συζητηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζονται παρκώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι υπάρχει μια οδηγία προσωρινής προστασίας που λέει ότι οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή έρχεται από Συρία, από Ιράκ, από Σομαλία, οποιοδήποτε, ακόμα και αν έρχεται για οικονομικούς λόγους, εγώ δεν μπορώ να τον επιστρέψω. Οφείλω να τον κρατήσω εδώ, στην Ευρώπη. Το πού είναι το ζητούμενο. Καλά. Πώς το λένε, απορριμματοφόρο ψυχών έχει γίνει Ιταλία και Ελλάδα. Τώρα για να τα λέμε να καταλαβαινόμαστε, έτσι. Τους έχουμε βολέψει. Υπάρχει όλο αυτό αυτή η αδυναμία του να γίνει ο διαχωρισμός. Σωστό. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει ο διαχωρισμός. Δεν σου λέει ο άλλος, έρχομαι από Αφγανιστάν, οι γονείς μου έχουν φυλακιστεί, τα αδέρφια μου βρίσκονται ακόμα στη φυλακή, εγώ έχω υποστεί βασανιστήρια. Και στην τελική ερώτηση, συνέντευξη, με ρωτάς γιατί ήρθες εδώ. Θέλεις να ζητήσεις άσυλο? Όχι, λέει. Δουλειά θέλω. Τι τον λες αυτόν τώρα, πρόσφυγε ή μετανάστη? Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Πώς θα καταφέρεις να αντιμετωπίσεις αυτά τα προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα. Τα έχει ξεκινήσει, αλλά δεν τα ολοκληρώνει. Είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας μέχρι και σήμερα που μιλάμε, σε ολόκληρο τον κόσμο, στις χώρες αυτές. Και αυτό είναι αξιοθαύμαστο. Δηλαδή, μια Ευρώπη που ζει μέσα σε ένα οικονομικό χάος ή σε κρίση, συνεχίζει να είναι ο νούμερο ένα χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας. Και απ' την άλλη, όμως, να είναι και από τους βασικούς χορηγούς στις εστίες αστάθειας, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε, το είπατε εσείς, Γάλλοι, Άγγλοι, όλες οι παρέες. Θέλω να μου πείτε το εξής.
Και κάτι άλλο να σας πω, είναι πολύ ενδιαφέρον και δεν το έχουμε καθόλου δει, γιατί είναι και ιδιωτική πρωτοβουλία που μετράει πολλές φορές αυτό το θέμα της Ιταλία εδώ και 6 μήνες. Γιατί είναι μια ιδιωτική οργάνωση, πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία παρέχει μέσα για να σώζονται άνθρωποι στις θάλασσες πέριξ της Ιταλίας, σαν μη κυβερνητική οργάνωση. Φανταστείτε ένα ίδρυμα που αποφάσισαν οι χορηγοί να δώσουν χρήματα για να σώσουν ανθρώπους εκεί. Πολύ ενδιαφέρον επίσης. Πώς δηλαδή μπορεί και ένας ιδιώτης που πραγματικά θέλει να βοηθήσει να το κάνει. Όχι, χαίρομαι που το λέτε. Έχω τουλάχιστον 5 απόφοιτους μας μεταπτυχιακούς που δουλεύουν από την Μάλτα και την Ιταλία σε αυτή την οργάνωση. Πείτε μου, κυρία Μαρούδα, επειδή ο χρόνος πιέζει, αλλά εγώ... αυτό είναι το μέλλον. Προφανώς. Να σας πω. Δεν μπορεί να τα περιμένεις όλα ούτε από ένα κράτος. Δεν πρόκειται να μαθαίσει ποτέ αυτό. Πρέπει και οι ιδιώτες να βγουν μπροστά και να ενισχύσουν αυτό που έκαναν οι παλιοί ευεργέτες. Πρέπει να βγουν προς τα έξω και σε τέτοια θέματα. Και υπάρχει και το μεγάλο θέμα που είναι μόνιμο, η αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας. Τα Ηνωμένα Έθνη μας είχαν πει, Σεπτέμβριο του 2015 θα έχει μειωθεί η ακραία φτώχεια. Το 2000 μας το είπαν αυτό. Αυτό το Σεπτέμβριο καλούν ηγέτες ξανά στα Ηνωμένα Έθνη να συζητήσουν το επόμενο. Την επόμενη δεκαετία. Γιατί έχει εκτιναχτεί, είναι προφανές. Πείτε μου, σας παρακαλώ. Αυτοί οι άνθρωποι χαρακτηρίζονται, μπορούν να χαρακτηρίζονται, η Ευρωπαϊκή Ένωση, διαβάζω σε όλα τα ντοκουμέντα, πουθενά δεν υπάρχει αναφορά λαθρομετανάστης. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να είναι λαθρέος. Είναι τα εμπορικά αγαθά που είναι λαθρέα, τσιγάρα κτλ. Με αυτή την έννοια λοιπόν, η επίσημη ορολογία είναι οι regulars, δηλαδή αυτοί οι οποίοι εισήλθαν στην χώρα χωρίς χαρτιά, χωρίς τα αναγκαία έγγραφα, χωρίς βίζα, θεωρήσεις κτλ. Αυτός είναι ο όρος. Άνθρωποι οι οποίοι η παρανομία που κάνουν είναι ότι εισέρχονται σε μια χώρα χωρίς έγγραφα. Η χώρα οφείλει να τους εξετάσει, να δει αν ο λόγος που εισέρχονται χωρίς έγγραφα είναι λόγος κινδύνου για τη ζωή τους, άρα δεν μπορώ να τους επιστρέψω και να τους περάσει στην τυπική διαδικασία ασύλου ή όποια άλλη αποφασίσει, ή αν δεν έχω δυνατότητα να τους κρατήσω για οικονομικούς λόγους, να τους στείλω πίσω σε ένα μήνα. Το πώς είναι το μεγάλο ζητούμενο. Το πώς είναι το μεγάλο ζητούμενο. Θέλω να κλείσουμε στο εξής. Με την εμπειρία που έχετε, επαναλαμβάνω, και σε γονείς του πλανήτη, με αυτή την παρουσία σας και τη δράση σας, έχετε την αίσθηση ότι ενδεχομένως να είμαστε στην αρχή ενός πολύ μεγάλου κύκλου μεταναστών, προσφύγων που θα αλλάξουν και το ρου της ιστορίας, τέτοια μεταναστευτικά ρεύματα ανά τους αιώνες, ούκο λίγα που αλλάξαν, ενδέχεται να βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι τέτοιο, διότι η Αφρική ακόμα από όλους έχει γίνει το μεγάλο ψυγείο αποθεμάτων. Εγώ βλέπω ότι φεύγουν οι πάντες. Έτσι. Ναι. Έχει κι άλλους όμως πίσω. Δηλαδή είναι μεγάλος. Υπάρχει υπερπληθυσμός. Η Ευρώπη είναι μια χώρα η οποία, της οποίας ο πληθυσμός γερνάει. Άρα εμείς για να μπορέσουμε να στηρίξουμε μόνο το συνταξιοδοτικό πρόγραμμά μας, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε νέους ανθρώπους να δουλέψουν. Χρειαζόμαστε αυτοί οι νέοι άνθρωποι που θα δουλέψουν να είναι νόμιμοι, να πληρώνουν φόρους, να έχουν ασφάλιση για να στηρίζουν τους συνταξιούχους. Δηλαδή, πόσο πιο απλά να το πω. Το χρειαζόμαστε αυτό ως Ευρώπη. Αλλά πρέπει να το κάνουμε συντεταγμένα και όχι με τον τρόπο που γίνεται. Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί αποσαφηνίσατε πάρα πολλά και δώσατε και μια εικόνα που δεν είναι φορτισμένη με τα πομπόδι κομματικού λόγου. Και... Να σας πω λίγο κάτι όμως, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι έχουμε καταλάβει τον τελευταίο καιρό και με διάφορους τρόπους ότι ο φανατισμός και η χρησιμοποίηση όλων αυτών των θεμάτων για πολιτικούς λόγους δεν μας πάει μακριά. Δηλαδή, ας ξεπεράσουμε αυτό το φανατισμό επιτέλους. Δεν είναι. Αν τολμήσεις να εκφράσεις την ανησυχία σου, δεν είσαι ρατσιστής. Και αν τολμήσεις να πεις ότι ας προσπαθήσουμε να δούμε την ευρύτερη εικόνα, δεν φταίνε οι μετανάστες ή οι πρόσφυγες που έρχονται για τον τουρισμό. Δηλαδή, ας δούμε την ευρύτερη εικόνα για να μπορέσουμε να βρούμε και λύσεις. Και επίσης η Ελλάδα ας βγει μπροστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει συμμαχίες για αυτό το θέμα.
και θα ειδωθεί πιο σοβαρά από ότι ανασχολείται μόνο με το οικονομικό σε ό,τι αφορά συμμαχίες.